I did not believe that it would end, no. Everything came second to the band, so you wanna. Γεια σας! Είμαι η Βασιλική και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Μπορεί να είχα λίγο καιρό να κάνω βίντεο, όμως έρχομαι δυναμικά και σας παρουσιάζω το πιο αγαπημένο μακιγιάζ που κάνω αυτό τον καιρό διαρκώς. Το έχω μάθει και το κάνω νομίζω πια τυφλοσούρτη που λένε. Μου αρέσει πάρα πολύ, θεωρώ ότι ταιριάζει ακόμα και στα δικά μου μαλλιά που είναι ένα χρώμα που δύσκολα μπορείς να πεις ότι ταιριάζει και με το ροζ. Γενικότερα πιστεύω ότι το ροζ φέτος μας έχει κάνει πολύ μεγάλη χάρη, άρα λοιπόν αν μη τι άλλο έπρεπε να το δοκιμάσω, να του δώσω μια ευκαιρία και φυσικά να το εξελίξω. Αυτό λοιπόν είναι το μακιγιάζ που θα σας δείξω σήμερα. Θα σας δείξω μόνο το μακιγιάζ ματιών, γιατί έχω κάνει αρκετά βίντεο με την βάση που κάνω, η οποία δεν αλλάζει πάρα πολύ. Αλλά στόχος ήταν σήμερα να επικεντρωθώ σε αυτό, γιατί θα μιλήσουμε και για cut crease αλλά και για την αγαπημένη μου παλέτα. Και ας πάω σε αυτό το κομμάτι. Φυσικά και σε αυτό το βίντεο θα χρησιμοποιήσω την πιο αγαπημένη μου παλέτα, που είναι Norvina από Anastasia Beverly Hills. Αυτή η παλέτα μόλις ήρθε στα χέρια μου, νομίζω ότι κατευθείαν μπήκε στην καρδιά μου. Την βρίσκεται μόνο στο Sephora και στο sephora.gr. Είναι μια καινούρια προσθήκη στην μεγάλη έτσι, ποικιλία προϊόντων που έχουν, και brands που έχουν τα Sephora. Άρα λοιπόν, άμα θέλετε, μπορείτε να την προμηθευτείτε από εκεί. Έχει αποχρώσεις matte όλη τη σειρά από κάτω και τις μεταλλικές ή από πάνω. Νομίζω ότι μπορείς να κάνεις απίστευτα πράγματα, γιατί δεν είναι μόνο τα ροζ που έχω επικεντρωθεί εγώ, αλλά έχει και mauve, έχει και bordeaux. Έχει και αυτά τα τέλεια που είναι και πολύ εύκολα transitional colors, αλλά και αυτά που μπορούν να τα βάζεις είτε και σε όλο το κινητό, είτε και στην αρχή στον έσω κανθό, δηλαδή του ματιού, για να δώσουμε έξτρα λάμψη. Θεωρώ ότι είναι μια παλέτα που πρέπει να υπάρχει σε κάθε νεσεσέρ, ειδικά και με αφορμή τις γιορτές, μιας και έχει αυτές τις μεταλλικές, τις super sexy αποχρώσεις, και τώρα όσο πάμε και πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα, τόσο θέλουμε να είμαστε και πιο glamorous. Άμα θέλετε να δείτε πώς πέτυχα αυτό το look, παρακολουθήστε το μέχρι το τέλος και πάμε να ξεκινήσουμε. Α, φυσικά, να μην ξεχάσω. Ό,τι θέλετε μπορείτε να με ρωτάτε και στο Instagram μου @vasilikos, ενώ μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, like. Το subscribe δεν ξέρω πώς μπορώ να το δείξω με τα χέρια. Μπορείτε να κάνετε subscribe λοιπόν, like, και άμα θέλετε να με ρωτήσετε κάτι μπορείτε να το κάνετε και στα σχόλια. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα. Ας πιάσω λίγο τα μαλλιά μου. Έχω ήδη προετοιμάσει την περιοχή των ματιών με το 3-in-1 Eye Primer από Art Deco, που νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί και αφήνει τη σκιά να μπλενταριστεί με ωραίο τρόπο, αλλά και δίνει αυτή την ωραία ομοιομορφία στην περιοχή του ματιού. Ξεκινάω λοιπόν με την απόχρωση Incense, αυτήν εδώ την απόχρωση, και ξεκινάω με ένα σχετικά χοντρό πινέλο και βάζω σε όλο το βάθος του ματιού. Συνεχίζω με την απόχρωση Love, αυτήν εδώ την πάρα πολύ ωραία ροζ απόχρωση που εγώ έχω λατρέψει πολύ, και με ένα λίγο πιο λεπτό πινέλο πάλι μπλενταρίσματος παίρνω λίγη ποσότητα. Κάνω μόνο αυτήν εδώ την κίνηση χωρίς να ανεβάζω καθόλου στο φρύδι. Και συνεχίζω με την σκιά Passion, αυτό εδώ το πάρα πολύ ωραίο μπορντό που θα μου δώσει και το βάθος που επιθυμώ. Θα χρησιμοποιήσω ένα πινέλο που είναι αρκετά πιο στενό και θα κάνω αυτήν εδώ την κίνηση στο ίδιο σημείο πάλι. Απλά αυτή τη φορά δεν θα πάω καθόλου προς τα πάνω και απλά μετά θα φροντίσω με ένα πινέλο να κάνω λίγο πιο ελαφρύ το αποτέλεσμα για να μην έχει σκληρές γραμμές. Μπορώ δηλαδή με το πινέλο που πριν χρησιμοποίησα την απόχρωση Love να κάνω τώρα ένα πάρα πολύ ωραίο μπλεντάρισμα, γιατί έχω καταφέρει και έχω δώσει και το βάθος που επιθυμώ και την απόχρωση, αλλά θέλω όλα τους να δείχνουν ομοιογενή. Και τώρα στην πραγματικότητα έρχεται το πιο δύσκολο πάρτα αυτού του μακιγιάζ, και εγώ πολύ πρόσφατα έμαθα να κάνω αυτό το λεγόμενο cut crease, οπότε θα το κάνουμε μία ακόμα φορά και μαζί on camera αυτή τη φορά. Όταν κάνω cut crease εγώ επιλέγω ένα concealer που ξέρω ότι είναι πάρα πολύ σταθερό για να μην μου κάνει γρήγορα γραμμές στο μάτι, αλλά είναι και πάρα πολύ λευκό, γιατί θέλω να αποδοθεί όλο το χρώμα της σκιάς που θα χρησιμοποιήσω. Γι' αυτό λοιπόν και χρησιμοποιώ το
camouflage από Essence στην απόχρωση 10, Light Ivory. Παίρνω λοιπόν λίγο και το τοποθετώ στο χέρι μου και παίρνω ένα πινέλο που είναι πάρα πολύ μικρό και πάρα πολύ στενό και βάζω λίγη ποσότητα, ξεκινάω με πάρα πολύ λίγη ποσότητα και αρχίζω από την εσωτερική γωνία του ματιού και πάω προς τα πάνω. Ξεκινάω σιγά σιγά και πολύ δειλά για να μην κάνω κινήσεις που έπειτα θα τις μετανιώσω. Και αφού έχετε βεβαιωθεί ότι το κονσίλερ έχει στεγνώσει και είναι μια χαρά, εμένα δεν είναι ακόμα στο ένα μάτι, οπότε μην με παρεξηγείτε, παίρνετε την απόχρωση Wild Child που είναι αυτή εδώ, μια μεταλλική πάρα πολύ ωραία ροζ απόχρωση. Θέλω να σας πω ότι είναι από τις πολύ λίγες παλέτες που έχουν έρθει στα χέρια μου και οι μεταλλικές της αποχρώσεις λειτουργούν πολύ καλύτερα όταν τις εφαρμόζεις με το χέρι. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ τώρα παίρνω λίγη ποσότητα με το χέρι μου και αρχίζω και εφαρμόζω με κινήσεις ταμποναριστές από την εσωτερική γωνία και λίγο προς τα μέσα. Για να τελειοποιήσετε το αποτέλεσμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ένα πινέλο και να κάνετε πατ-πατ λίγη από την απόχρωση στο μάτι και εδώ είναι βασικά που έχετε και το περισσότερο fallout. Δεν ξέρω αν το βλέπετε, εμένα ήδη έχει γίνει αρκετό. Και για το υπόλοιπο που έχει μείνει χρησιμοποιούμε την απόχρωση Rose Gold με τον ίδιο τρόπο, απλά με διαφορετικό δάχτυλο. Γι' αυτό προσέξτε ποιο έχετε χρησιμοποιήσει πριν για να χρησιμοποιήσετε τώρα το άλλο. Όσον αφορά την από κάτω πλευρά, εγώ συνδυάζω λίγο intense, λίγο love, incense, λίγο love και λίγο passion και τα κάνω ένα για την άκρη του ματιού που θέλω να είναι λίγο πιο στρογγυλεμένη και λίγο πιο χαλαρή. Έχω ένα τέτοιο πινέλο το οποίο το χρησιμοποιώ για να εξομαλύνω έτσι λιγάκι τις γωνίες. Άμα χρειαστεί μπορεί να βάλω και λίγο από το πινέλο το foundation για να σβήσω κάτι που δεν θέλω να τραβιέται πάρα πολύ. Ολοκληρώνω με λίγο dreamer στην κόχη του ματιού, ενώ πολλές φορές μου αρέσει να τοποθετώ και στην εσωτερική του, στο waterline που λένε, ή αλλιώς στην εσωτερική πλευρά των κάτω βλεφαρίδων, αυτό το colorful μολύβι από Sephora που είναι η απόχρωση Malibu, το νούμερο 55. Και τώρα δουλεύουμε full τη βλεφαρίδα, ενώ μπορούμε να βάλουμε και ψεύτικη για να μπορέσουμε να δώσουμε και την ανάλογη ένταση. Αν θέλετε να σας δώσω ένα μικρό μυστικό για τις σκιές που έχουν πολύ fallout και αν τυχόν δεν βάλετε ψεύτικη βλεφαρίδα για να καμουφλάρει το αποτέλεσμα από πάνω, θα έχετε παρατηρήσει ότι έτσι όπως κάνετε τα μάτια σας προς τα κάτω φαίνονται σκιές στην άκρη των βλεφαρίδων. Το μυστικό, που δεν είναι μυστικό, στην πραγματικότητα έτσι πρέπει να εφαρμόζουμε ούτως ή άλλως στην μάσκαρά μας, αλλά αν τυχόν δεν το κάνουμε, το μυστικό είναι με ένα πάρα πολύ λεπτό βουρτσάκι μάσκαρα να περνάμε πρώτα από πάνω με, ακόμα και αν δεν έχει καλό καθόλου προϊόν. Εμένα σκεφτείτε ότι αυτή είναι τελειωμένη, απλά το περνάω από πάνω χτενίζοντας τις βλεφαρίδες για να φύγει όλη η ποσότητα σκιάς και έπειτα με μια κανονική μάσκαρα δουλεύω την βλεφαρίδα για να αποκτήσει χρώμα, μήκος και πυκνότητα. Και τώρα θέλω να σας δείξω τη διαφορά αυτού που σας λέω για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι. Δείτε αυτό εδώ το μάτι και δείτε και αυτό εδώ. Πριν φορέσω τις μαγνητικές μου βλεφαρίδες που τις έχω λατρέψει αυτό το καιρό και τις βάζω συνέχεια, θέλω να κάνω shout-out σε αυτήν εδώ τη μάσκαρα, την The Colossal Big Shot από Maybelline, που πραγματικά χαρίζει ένα φανταστικό αποτέλεσμα στα μάτια. Αυτό στην πραγματικότητα είναι το αποτέλεσμα που χαρίζει με δυο στρώσεις. Και μέχρι να στεγνώσει για να μπορέσω να βάλω τις μαγνητικές μου, θα ήθελα να μιλήσουμε λιγάκι για το κραγιόν που μπορούμε να σετάρουμε με αυτό το μακιγιάζ. Ας βγάλω το κοκαλάκι μου. Στην πραγματικότητα το κραγιόν που μπορείς να εφαρμόσεις με αυτό το μακιγιάζ δεν είναι ένα. Δηλαδή, μπορείς να εφαρμόσεις μια πάρα πολύ ωραία γλυκιά απόχρωση ροζ. Αυτή είναι η Coco Cream 020 από την σειρά Lip Finity Velvet Matte της Max Factor.
μπορείς να εφαρμόσεις ένα λίγο πιο βυσινή χρώμα, που εγώ συνήθως αυτό εφαρμόζω. Αυτό είναι από Laura Mercier, το Amour από τη σειρά Velour Extreme Matte Lipstick. Βλέπετε ότι παίζω με τα matte κυρίως, γιατί έχω δώσει ήδη τη μεταλλική λάμψη στα μάτια, οπότε δεν θέλω κάτι έξτρα. Μπορείτε να συνδυάσετε λίγο πιο τολμηρές με κόκκινο, εγώ θα το έκανα αναμφισβήτητα, ωστόσο συνιστά ένα make-up look που θα το προτιμούσα για ένα ρεβεγιόν ενδεχομένως ή για την πρωτοχρονιά. Μπορείτε να το συνδυάσετε με ένα λίγο πιο magenta χρώμα. Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου, είναι από την σειρά Everlasting Liquid Lipstick της Kat Von D, το βρίσκεται μόνο στα Sephora και είναι η απόχρωση K-Dub. Είναι σούπερ χρώμα. Είτε μπορείτε να παίξετε λίγο πιο βρώμικα και να συνδυάσετε μια πάρα πολύ bold mauve απόχρωση για τα χείλη, που θα δώσει και ένα, αν όχι πιο rock, σίγουρα έτσι μια πιο εναλλακτική διάθεση στο μακιγιάζ σας. Εγώ θα παίξω με το αγαπημένο μου. Θα συνδυάσω αυτά τα δύο κραγιόν, είναι η απόχρωση Amour που σας είπα και πιο πριν και η απόχρωση Fresh από την Laura Mercier. Ξεκινάω με την Fresh. Όταν θέλω να είναι και λίγο πιο πρωινό ενδεχομένως και συνεχίζω λίγο με την Amour που την λατρεύω. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα που πιστεύω να σας αρέσει. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ φορέσιμο, ότι ταιριάζει σε όλες τις κοπέλες, ανεξάρτητα από το αν αγαπούν ή όχι το ροζ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος. Ό,τι θέλετε μπορείτε να το γράψετε από κάτω στα σχόλια. Φυσικά μπορείτε, αν θέλετε, να κάνετε subscribe. Ενώ για περισσότερη έμπνευση για μακιγιάζ και όχι μόνο, μπορείτε να με ακολουθήσετε και στο Instagram @βασιλικός. Τα φιλιά μου!